θα πάμε στον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Νικολιδάκη τον Γρηγόρη. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Εγώ έδωσα την είδηση πριν από λίγα λεπτά. Κλείσατε τις Ιρλανδικές διαβάσεις στο Δήμο, καθώς είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα και ψηλόβροχο που έχουμε, η κίνδυνη είναι μεγάλη. Ακούσατε τον κύριο Λέκα τι είπε πριν από λίγο. Ναι, να σας πω, εμείς έχουμε πάρει τις προετοιμασίες μας από την αρχή του χειμώνα. Δεν είναι ότι κλείσαμε πρώτη φορά τις Ιρλανδικές διαβάσεις. Ιρλανδικές διαβάσεις, με το που έχουμε σήμα ότι υπάρχει, πρόκειται να έρθει μεγάλη κακοκαιρία, εμείς αυτόματα κλείνουμε τις Ιρλανδικές διαβάσεις και ενημερώνουμε την αστυνομία για να κάνει τη σχετική επίβλεψη. Γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι σε εμάς, τουλάχιστον στην περιοχή μας, ο γεροπόταμος λειτουργεί καθαρά σε χήμερος. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση στη δικιά μας περιοχή να μην έχουμε μεγάλη ποσότητα βροχοπτώσεων, να υπάρχει όμως στη μέσα μεσαρά, που λέμε εμείς, να υπάρχει μεγάλη βροχόπτωση και να φτάσει στο σημείο ο γεροπόταμος να είναι απειλητικός και να μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς πάντα με το που παίρνουμε σήμα από τη μετεωρολογία προχωρούμε αυτόματα στο κλείσιμο των Ιρλανδικών διαβάσεων. Ξέρετε, Δήμαρχε, εσείς κλείσατε τις Ιρλανδικές διαβάσεις, αυτούς τους κινδύνους, αυτές τις παγίδες. Το θέμα και οι πολίτες να σεβαστούν αυτή την απόφαση και να φανούν συνεπείς και να καταλάβουν την επικινδυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Έχουν τύχει περιπτώσεις και φέτο που κάποιοι παραβιάζουν αυτό, δηλαδή μας έχουν σπάσει τις αλυσίδες αλλά ακόμα και τις μπάρες στα σημεία που έχουμε τοποθετήσει ήδη μπάρες για να περάσουν απέναντι. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, ειλικρινά δημιουργεί τεράστια προβλήματα, γιατί μπορεί ο συγκεκριμένος την ώρα που θα περάσει να μην υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά ο μέσος επόμενος που θα πάει και θα δει τη διάβαση ανοιχτή και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια εκεί πέρα για να επιτηρούμε τις Ιρλανδικές διαβάσεις, τότε να είναι η αιτία αυτός για να έχουμε ένα θάνατο συμπολίτη μας. Δήμαρχε, είναι πολλές οι διαβάσεις αυτού του τύπου στο Δήμο σας? Είναι αρκετές οι διαβάσεις του τύπου στην περιοχή μας, είναι αρκετές. Αλλά οι πιο σοβαρές διαβάσεις που μπορούμε να πούμε είναι 3-4, οι οποίες δυστυχώς, το έχουμε πει και άλλες φορές, όταν γινόταν τότε ο αναδασμός, υπήρχαν δρόμοι οι οποίοι καταλήγανε στο γεροπόταμο και συνεχίζαν από την απέναντι πλευρά, κεντρικοί δρόμοι, χωρίς να έχουν προχωρήσει στην κατασκευή, να κατασκευάσουν γέφυρες. Είναι όμως πάρα πολύ επικίνδυνο μέσα από τα Ιρλανδικές διαβάσεις. Αυτό το έχουμε δει πριν από κάποια χρόνια τα αποτελέσματα που είχε. Δήμαρχε, στολίσατε το Δήμο ή είσαστε στη διαδικασία στολισμού? Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει στολιστεί φτωχικά βέβαια φέτος. Δυστυχώς οι καταστάσεις δεν μας επιτρέψαν να μπορέσουμε και οι οικονομικές μας καταστάσεις αλλά και οι γενικές καταστάσεις να προχωρήσουμε σε κάτι καλύτερο, αλλά έστω και λίγο υπό την ποδός. Σιγά σιγά στο κλίμα έχετε μπει. Αλλάξει λίγο η ψυχολογία. Η ψυχολογία μας, είναι βέβαια. Είναι βασικό να αλλάξει η ψυχολογία. Κύριε Νικολιδάκη, ήδη βέβαια. Προσπαθούμε. Κύριε Νικολιδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα και σε εσάς. Να είστε καλά.